Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, πάλι στην αγάπη σας θα προσφερθεί ένας μικρός ψαλμός. Είναι ο 121ος. Μικρός, αλλά δυνατός ψαλμός, όπως θα δείτε. Ανήκει σε μια μικρή ομάδα ψαλμών, 15 των αριθμών, που λέγονται ψαλμοί των αναβαθμών, επειδή οφείλεται η ποιητική τους δομή σε μια κλιμάκωση. Έχουν κλιμακωτή ποιητική δομή. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα σχήμα κλιμακωτών ως εξής. Αναβαίνουμε δύο σκαλιά αναβαθμούς και κατεβαίνουμε ένα σκαλί, πάλι δύο και κατεβαίνουμε ένα, με την επανάληψη λέξεων, και αυτό το σχήμα είναι τρισχαριτωμένο από ποιητικής πάντοτε πλευράς. Σ' αγαπώ να σε βλέπω, σ' αγαπώ βέβαια να σε βλέπω, επανάληψης του ρήματος ή επανάληψης ενός επιθέτου ή επανάληψης ενός ουσιαστικού. Ο συνθέτης του ψαλμού μας είναι άγνωστος, αλλά ανήκει στους χρόνους της βαβυλωνιακής εχμαλωσίας. Πριν δηλαδή ακόμη ο λαός που είχε συρθεί εχμάλωτος από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα, πριν ελευθερωθεί. Είναι ο 7ος ψαλμός μετανοίας, μετά από τους ψαλμούς 6ων, 301ων, 307ων, 50ων και 101ων και 142ων. Είναι ο 7ος αυτός ψαλμός. Είναι ουσιαστικά μία προσευχή προς τον Θεόν, που τον παρακαλεί ο ιερός συντάκτης να δείξει το έλεος του στις ανομίες του λαού του και να τον απαλλάξει από τις κακουχίες και από τα δεινά της εχμαλωσίας. Μπορεί να σταθεί ομοίως και μία πολύ θαυμαστή προσευχή για τον κάθε πιστό, που ανήκει στον νέον Ισραήλ, την Εκκλησία του Χριστού, αφού βεβαίως ο νέος Ισραήλ είναι πλέον τώρα η Εκκλησία του Χριστού. Αυτός ο ψαλμός, τέλος θα λέγαμε, η Εκκλησία τον καταχωρεί στην 9η ώρα που γίνεται για να κλείσει η ακολουθία η 24ωρος. Να σας τον διαβάσω τον ψαλμόν αυτόν. Όλος είναι 8 χωρία. Είναι μικρός. Εκβαθέων εκέκραξάσι Κύριε. Κύριε εισάκουσον της φωνής μου. Δε Κύριε, Κύριε πάλι. Κύριε εισάκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν, ένεκεν του ονόματός σου, υπεμεινάσε, Κύριε, υπέμεινεν, υπεμεινάσε, υπέμεινεν. Αυτό είναι το κλιμακωτόν που σας είπα προηγουμένως. Υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός. Από φυλακής πρωίας, επανάληψη πάλι, είδατε. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης. Και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Μικρός, όπως σας είπα, αλλά είναι πολύ δυνατός. Ας τον δούμε λίγο πιο κοντά, όσο βέβαια και οι δυνάμεις και ο χρόνος θα το επέτρεπαν.
εκβαθέων εκεί κραξάσει Κύριε. Από τα βάθη μου έκραξα προς εσένα Κύριε. Η επίκληση, γιατί είναι στίχος επικλήσεως αυτός, όπως λέμε Κύριε ή Πάτερ ημών, είναι επίκληση. Η επίκληση της προσευχής είναι πολύ εντυπωσιακή. Θέλει να δείξει ότι η προσευχή δεν πηγάζει από τα χείλη, ούτε ακόμη και από την καρδιά, αλλά από κάπου βαθύτερα. Είναι συνεπώς μια προσευχή, αυτό θέλει να εκφράσει, θερμή, με πλήρη επίγνωση του τι ζητά ο προσευχόμενος από τον Θεό. Και ποια είναι τα βάθη του ανθρώπου? Είναι βέβαια και η καρδία, είναι και οι συνείδησεις, είναι και το υποσυνείδητο, εκεί που ούτε αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος θα μπορούσε ψάχνοντας να βρει όλο τον εαυτόν του. Ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι δηλαδή ένα βάθος που δείχνει, που υπάρχουν εκεί οι πληγές της ψυχής, τα κρύφια της ψυχής και τα μύχια. Είναι τα άρρητα της κάθε ψυχής και τα ανομολόγητα. Εκείνα που σε κανέναν άνθρωπο μα ποτέ δεν θα ελέγαμε. Αυτά είναι τα μύχια και τα βάθη της ψυχής, ή ακόμη η ανεκπλήρωτη πόθη. Είναι το de profundis που λέγουν οι Λατίνοι. Είναι το εκβαθέον. Και εκείνα ακόμη είναι τα βαθέα του ανθρώπου που ζητούν τώρα να ακουστούν με μίαν κραυγή. Όπως ακριβώς μένουν και κάποια στιγμή ο άνθρωπος ζητά να τα πει, αλλά να τα πει όμως όχι όπως θα συζητούσε, αλλά να τα πει με μία κραυγή, να φωνάξει και να πει επιτέλους αυτό είχα μέσα στην ψυχή μου, αυτό τώρα θέλω να πω. Λέγει επ' αυτού ο Ιερός Χρυσόστομος, ούχ απλώς από στόματος, ουδέ απλώς από γλώσσης. Όχι δηλαδή απλώς από το στόμα ή από τη γλώσσα, αλλά από καρδίας βαθυτάτης, μεταπολής της σπουδής και της προθυμίας εξ αυτών της διενείας βάθρων. Από αυτά τα βάθρα της διενείας. Και ποια είναι τα βάθρα της διενείας? Ό,τι προηγουμένως σας είπα, η συνείδηση, το υποσυνείδητο. Τι άφτεγαρ των θλιβωμένων ψυχέ. Έτσι νιώθουν, έτσι αισθάνονται οι ψυχές εκείνων που θλίβονται. Πράγματι, κάτω από τέτοιες συνθήκες προσευχής, όταν κανείς θέλει να προσευχηθεί εκβαθέων και το έχει ανάγκη αυτό, πέστε μου, τότε μπορεί ο νους να χαυνούται? Μπορεί να σκορπίζεται ο νους? Το μέγα πρόβλημα στην προσευχή, ο σκορπισμός του νου. Μπορεί ακόμη να υπάρχει νησταγμός, που πόσες φορές στην προσευχή μας δεν νιστάζουμε. Μπορεί ακόμη να υπάρχει αδημονία τελειώματος, όπως και στις ακολουθίες και στην προσευχή, άντε να τελειώνουμε. Κάτω από τέτοιες συνθήκες μιας ψυχής που θέλει εκβαθέων να ανακράξει, μπορεί αυτές οι καταστάσεις να υπάρχουν? Θα λέγαμε, μια τέτοια προσευχή, ο, είναι μακαρία προσευχή. Και προχωρούμε στον δεύτερον στίχο. Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου, γεννηθεί το τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνήν
Χριστής δεήσεώς μου. Δηλαδή, Κύριε, στήσε το αυτί σου να με ακούσεις. Ας γίνουν τα αυτιά, να ακούς τη φωνή μου, τα αυτιά σου να γίνουν για μένα προσοχή δική σου, ώστε να ακούσεις την φωνή της δεήσεώς μου. Είναι ένα προημιακό αίτημα, διότι το πρώτο χωρίο δείχνει αυτήν την ανάγκη να φωνάξει ο άνθρωπος. Και τώρα είναι ένα αίτημα αυτό, ένα αίτημα όμως προημιακών, που προηγείται των όσων παρακάτω θα ζητήσει. Εδώ ο ιερός συντάκτης, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητά να γίνει ακουστή ευμενός η προσευχή του. Δηλαδή, να γίνει δεκτή η προσευχή του. Ζητάει όπως ο Κύριος μη αποστρέψει τα ότα του, τα αυτιά του, από την κραυγή της προσευχής του. Γιατί αυτό? Είναι δυνατόν ο Θεός να κλείσει τα αυτιά του? Είναι δυνατόν ο Θεός να αποστρέψει το πρόσωπό του? Ναι, αγαπητοί μου, ο Κύριος ακούει μόνον τις πονεμένες και ταπεινές ψυχές ή προσευχές, διότι δεν μπορεί να ακούει ο Κύριος τις υπερήφανες και αλαζονικές προσευχές που περιέχουν όχι σωστά αιτήματα. Δεν λέγει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος, ζητάτε και δεν παίρνετε και ου λαμβάνετε, γιατί δια το κακός αιτήστε, διότι ζητάτε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα ζητάτε από τον Θεό αυτά. Ώστε λοιπόν ο Θεός μπορεί να αποστρέφει το πρόσωπό του? Ναι. Γι' αυτό εδώ ζητάει ο ιερός συντάκτης να μην αποστρέψει ο Κύριος το πρόσωπό του, αλλά να στήσει τα αυτιά του και να ακούσει τώρα την προσευχή του ταπεινού και του πονεμένου. Και όχι μόνον αυτό, αλλά μια υπερήφανη προσευχή πρέπει να ξέρουμε ότι γίνεται και αμαρτία εις βάρος του προσευχομένου. Δεν λέγει πάλι ο 108ος ψαλμός στον 7ο στίχο στο ψαλτήρι, και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν, και η προσευχή του, λέγει εκεί ο ιερός συντάκτης, να γίνει αμαρτία. Να γίνει αμαρτία η προσευχή του? Ναι, διότι είναι μια σωστή, είναι μια προσευχή που δεν σκέπτεται σωστά για μένα. Εκεί βέβαια αναφέρεται μακριά μακριά, γιατί είναι ένας προφητικός ψαλμός, και ποιος δεν είναι προφητικός? Αναφέρεται εις τον Ιούδα, και είναι προφητική αυτή η όλη τοποθέτηση. Πώς θα ήταν δυνατόν η προσευχή του Ιούδα να γίνει δεκτή, αφού είχε ήδη σκαρώσει σχέδιον να προδώσει, να πουλήσει τον Κύριον? Λοιπόν, η προσευχή του να γίνει αμαρτία. Μπορεί λοιπόν η προσευχή ενός ανθρώπου να γίνει αμαρτία? Ναι. Γι' αυτό πρέπει να είμαι εξαιρετικά προσεκτική, αγαπητή μου, να προσερχόμεθα με ταπείνωση εις την προσευχή μας. Ας θυμηθούμε ακόμη την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Ο Κύριος ερωτά ποιος από τους δύο κατέβηκε δικαιωμένος, και οι δύο ανέβησαν να προσευχηθούν εις το ιερόν, εις το ναόν. Αλλά ποιος κατέβηκε από το ιερόν δικαιωμένος? Προφανώς ο τελώνης. Γιατί? Διότι η προσευχή του Φαρισαίου ήταν αλαζονική, ήταν μία επίδειξη. Κύριε, λες, εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο, έχω μία ηθική ναυτάρκεια, ακόμη φτάνω να αποδεκατώ πάντα τα υπάρχοντά μου, το άνηθον και το ιδίωσμα. Ναι, όλα
Είμαι εντάξει απέναντί σου. Ακούστε, είμαι εντάξει απέναντί σου. Λέγουν οι πατέρες, ποτέ μη σταθείς στην προσευχή σου με κάποια υπερηφάνεια, διότι είναι από το στόμα του Κυρίου. Ο Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, και αντιτάσσεται θα πει ότι ο Κύριος δεν κάθεται να ακούσει μία τέτοια προσευχή. Πολύ δε παραπάνω, όταν ο προσευχόμενος συγκρίνει τον εαυτόν του με τους άλλους και λέγει ότι οι άλλοι είναι αυτοί και αυτοί, ενώ εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς. Έτσι λοιπόν, για να γίνει μία προσευχή εισακουστή από τον Κύριον, πρέπει να είναι ταπεινή, να είναι πονεμένη προσευχή. Και τότε όταν έτσι προσεύχεται κανείς, παίρνει απάντηση στην προσευχή, γιατί ο Κύριος εισακούει την προσευχή αυτή. Λέγει εκείνο το περίφημο «έτι σου λαλούντος, ιδού πάρημι». Ενώ εσύ ακόμα ομιλείς, ενώ εσύ ακόμα δεν τελείωσες την προσευχή σου, εγώ είμαι παρόν. Τι θέλεις, θα σου το δώσω. Και προχωρούμε εις τον τρίτον στίχο. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε? Δηλαδή, εάν, Κύριε, παρατηρείς και δεν παραβλέπεις τις αμαρτίες μου, τότε ποιος μπορεί να αντέξει αυτήν την τιμωρητική σου απόφαση? Τι ζητούμε? Πόσες φορές το ζητούμε στην προσευχή μας, να παραβλέψει ο Κύριος τις αμαρτίες μας, να παρήδει, Κύριε, πάρηδε τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος επί του Σταυρού, ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος, τι έλεγε επί του Σταυρού? Εκείνο το Πάτερ μου, μη λογαριάσεις, άφες αυτής ου γαρίδας η τυπιούση, άστος. Δηλαδή κάνε πως δεν βλέπεις, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Ου γαρίδας η τυπιούση, δεν ξέρουν τι κάνουν, άστος. Και ο Άγιος Πρωτομάρτης Στέφανος, κατά παρόμοιο τρόπο, όταν έλεγε «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν τάφτην, μη τη λογαριάσεις», δηλαδή πάριδε, μη τη βλέπεις, κάνε πως δεν βλέπεις. Αυτό θα πει, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσεις? Αν κοιτάς με τα προσοχής μια μας αμαρτία, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου? Μπορεί κανείς να σταθεί? Έτσι, αγαπητοί μου, πράγματι ο Κύριος παραβλέπει. Γιατί, όπως λέγει ο ψαλμοδός εις τον 102ον ψαλμόν, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, η εμνίσθη ότι χούζες μεν. Γιατί αυτός ξέρει το δημιουργημά του, όπως ο μηχανικός ξέρει τη μηχανή που έφτιαξε, και ξέρει ότι είμαστε χωματένιοι. Εμνίστη, θυμήθηκε ότι είμαστε χωματένιοι. Να έλεγε κανένας, άντε, ατελείς είναι οι άνθρωποι, άντε, ας κάνω πως δεν βλέπω. Αυτό ζητούμε ακόμη και από την υπεραγία Θεοτόκων, που τώρα το 15 Αύγουστο το έχουμε αφιερώσει σε εκείνη, για να μην πω ότι ολόκληρο το μήνα σε εκείνη έχουμε αφιερώσει, και ψάλλουμε στις παρακλήσεις και σε μεσήτρια έχω, σε έχω μεσήτρια προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις, να μη μου ελέγξει τις πράξεις μου ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εντάχει. Δηλαδή, να παρήδει τις αμαρτίες μου, μη φτάσουμε στο σημείο να με ελέγξει μπροστά στους Αγίους Αγγέλους. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τους Αγίους, και εκείνους παρακαλούμε να πρεσβεύουν στον Κύριο να γίνει ηλασμός, να μας συγχωρήσει, γιατί η ζωή μας είναι γεμάτη ανομίες, είτε παραβάσεις είτε παραλήψεις. Αν πρέπει να κάνω κάτι και δεν το έκανα, και αν κάτι δεν έπρεπε να το κάνω και το έκανα, έστω και αν η ζωή μας περιορίζεται, όπως λέγει η Ιδία η Αγία Γραφή,
μόνο μία ημέρα. Μία μέρα να ήταν η ζωή μας και να είχαμε συνείδηση του εαυτού μας, θα κάναμε πάλι αμαρτίες. Αυτό δείχνει, αγαπητοί μου, εκείνο που ο Κύριος δίδαξε με την παραβολή του χρεώστου δούλου. Τι είπε ο Κύριος? Εκείνος ο δούλος χρωστούσε, λέει, μοίρια τάλαντα. Τι είναι αυτό το χρέος? Είναι η αμαρτία. Και ξέρετε, το τάλαντο, το χρυσούν τάλαντον, είχε όχι αρχαιολογική αλλά ονομαστική αξία, πραγματική καλύτερα. Εις χρυσόν όσο η ποσότητα των 250 λιρών χρυσών, λιρών Αγγλίας. Συνεπώς, μοίρια τάλαντα, 10.000 τάλαντα, είναι το φοβερό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων χρυσών, όχι χαρτίνων, χρυσών λιρών Αγγλίας. Και λέγει ο Κύριος ότι αυτό ήταν το χρέος. Ο δε ταλέπορος εκείνος αχρίος δούλος, αχρίος γιατί δεν συγχώρησε τον σύνδουλό του, λέγει, Κύριε, λέγει, θα σου δουλέψω, μη με πουλήσεις, δηλαδή μη με στείλεις στην κόλαση, θα σου δουλέψω και θα σου ξεπληρώσω το χρέος. 100 ζωές να είχε αυτός ο δούλος, δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπληρώσει ένα τέτοιο χρέος. Φιλάνθρωπος όμως ο Κύριος του λέγει, ακούστε, μόνο κονδύλια, σου τα χαρίζω όλα. Όλα, όλο το χρέος σου το χαρίζω. Βλέπετε λοιπόν τι είναι οι ανομίες, οι αμαρτίες, είναι χρέος υπέρογκων. Και προχωρούμε στον τέταρτο στίχο που λέγει ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Δηλαδή υπάρχει το έλεος σε σένα, Κύριε. Ναι, εάν ο Κύριος δεν είχε την άκτιστον ενέργεια του ελέους, ποιος θα μπορούσε ποτέ να συγχωρηθεί? Κανένας. Ο 102ος ψαλμός είναι ένας ένος, είναι ένας ύμνος στο έλεος του Θεού ολόκληρο. Επιτρέψατε μου μόνο ανάγνωση, δεν θα κάνω ερμηνεία, μερικούς στίχους κατ' επιλογή. Τον ευηλατεύοντα, συγχωρούντα, πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον τον θεραπεύοντα, πάσα στα γνώσου σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Πώς απέχει η γη από τον ουρανό? Τόσο, λέει, κρατέωσε το έλεος του για να μας συγχωρήσει. Καθώσον, άλλη εικόνα, απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών. Πώς απέχει η ανατολή από τη δύση? Έτσι, λέει, από εμάκρινε τις ανομίες μας, τις άφησε, μας συγχώρησε. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Όπως ο πατέρας λυπάται τα παιδιά του, έτσι μας λυπήθηκε και μας λυπάται. Είδατε, γιατί ξέρει ότι είμαστε το πλάσμα του και το πλάσμα του είναι χωματένιο, και εκείνος είναι ελεήμων και μας συγχωρεί. Εκείνο δε το παρασύ, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν, παρασύ, δείχνει το έλεος να είναι σύμφυτο στο Θεό. Σύμφυτο, πράγματι είναι θεία ενέργεια. Ναι, ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι ελεήμων, αλλά εξίσου και δίκαιος, αυτό ποτέ μην το ξεχνούμε, ώστε αν αμαρτάνομαι, η αμαρτία μας να είναι εκ συναρπαγής. Δεν προσέξαμε. Αυτό θα πει εκ συναρπαγής, και όχι καθεστώς, και όχι πάθος, χωρίς μάλιστα διάθεση διορθώσεως. Γιατί τότε το έλεος παραμερίζει και εμφανίζεται η δικαιοσύνη του Θεού. Και φοβερόν
το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Είναι φοβερό πράγμα να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού. Και όπως λέγει σε μια του προσευχή ο Όσιος Μαρτινιανός, λέγει πολλά και λέει: «Και τι πείσω, Κύριε, Κύριε, λυτρωτά και υπερασπιστά των πεπιθώτων επί σε, τι να κάνω? Συνειρπάγην, έκανα μια μαρτία, κάτι μου συνέβη. Ημί προς επάλιν επιστραφήσομαι, σε σένα θα γυρίσω και στενάξω». Και θα στενάξω, θα πω το ήμαρτο. «Και συγγνώμην αιτήσομαι και θα ζητήσω συγχώρεση των πεπραγμένων μη για εκείνα που έκανα. Θα ξαναγυρίσουν». Πέμπτος στίχος. «Ένε και εν του ονοματός σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου των λόγων σου». Δηλαδή, για το όνομά σου, Κύριε, που θυμίζει την αγαθότητά σου και τους ικτυρμούς σου, με εγκαρτέρηση πολύ ήλπισα σε σένα, Κύριε. Η ψυχή μου περίμενε την υπόσχεσή σου ότι συγχωρείς αυτούς που περιμένουν το ελαιός σου. Πράγματι, μια ψυχή που αμαρτάνει πρέπει να γνωρίζει ότι ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει αν η ψυχή αυτή προσπέσει σε εκείνον για να μην πέσει εις την απελπισία. Ας θυμηθούμε τους λόγους του Κυρίου ότι πολύ χαραχύνεται στον ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοώντη, για έναν αμαρτωλόν που μετανοεί. Ναι, εξάλλου ο Κύριος είπε τρεις παραβολές: την παραβολή του χαμένου προβάτου, την παραβολή της χαμένης δραχμής και την παραβολή του ασώτου Ιού, για να δείξει πώς συγχωρεί ο Θεός και πώς η χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, και μάλιστα ενώπιον των Αγίων Αγγέλων. Και μην ξεχνάμε ότι δια των Κύριων προφητεύθηκε, είναι γραμμένο στον Ματθαίο, αλλά το παίρνει από την Παλαιά Διαθήκη ο Ματθαίος, που λέγεται για τον Κύριον ότι όταν θα έρθει κάλαμον, θα έρθει στην πρώτη παρουσία εννοείται, κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξει και λίχνον τυφόμενον ουσβέσει. Καλάμι που είναι στραμπουλιγμένο, δεν θα το αποστραμπουλήσει? Και φυτίλι που καπνίζει, που δείχνει κάτι έχει μέσα, δεν θα πάει να το σβήσει. Δηλαδή θα έρθει να ζωογονήσει τον άνθρωπο. Έκτο χωρίον. «Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός. Από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων». Μια πολύ ωραία εδώ εικόνα ελπίδος περί του ελέους του Θεού επί 24 ώρου βάσεως. Μέρα νύχτα να ελπίζεις τον Κύριον. Από τα βαθιά χαράματα μέχρι το βράδυ της άλλης μέρας, της ιδίας ημέρας, συνεχώς, αδιαλείπτως, επί 24 ώρου, σας είπα, βάσεως. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά στην πίστη και στην ελπίδα. Ο Κύριος σώζει και μόνος Αυτός. Ουδε μια αμφιβολία δεν πρέπει να υπάρχει επάνω στο θέμα αυτό, γιατί αλλιώτικα εμφυλοχωρεί η φοβερή απελπισία. Και ο έβδομος στίχος: «Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης». Επανάληψης είναι της ενίας του τετάρτου στίχου, που λέει ότι η λύτρωσης, συγγνώμη, το έλεος είναι παρά τον Κύριον. Προσέξτε όμως: «Όπου έλεος εκεί και λύτρωσης». Το λέει ακριβώς έτσι ο Ιερός Χρυσόστομος: «Όπου έλεος και λύτρωσης». Κατά γράμμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Οι ανομίες μας μοιάζουν με σπίθες που όταν πέσουν σε έναν ωκεανό του ωκεανού της, του ελέους του Θεού, σβήνουν». Αλλά λέει, ποιος ωκεανός? Ο ωκεανός έχει ακτές. Έχει ακτές ο ωκεανός. Αλλά το έλεος του Θεού δεν έχει ακτές. Είναι άπειρον. Εάν βέβαια μια τέτοια μετάνοια θα μπορούσε να είναι ειλικρινής,
Και ο τελευταίος στίχος: και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού,